Θα πρέπει να πούμε ότι τα ονόματα ήδη όχι απλά έχουν διαρρεύσει, δημοσιεύονται σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα site. Πρόκειται για δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Παναγιώτη Πικραμένο, όπου αντιδράσεις τους είδαμε με ανακοινώσεις τους, και πρώην υπουργούς που είναι Γιάννης Τουρνάρας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Άδωνης Γεωργιάδης, Ευάγγελος Βενιζέλος, Ανδρέας Λικουρέτζος, Μάριος Σαλμάς, Ανδρέας Λοβέρδος και ο Γιώργος Κουτρουμάνης. Κύριε Γεωργιάδη, εμπλέκουν και το δικό σας όνομα. Τι λέτε? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πριν πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χιλιάδες ανθρώπους που χθες με τίμησαν με την παρουσία τους στην Πίταυλα. Γιατί για μένα αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι ο κόσμος μας αγαπάει και μας στηρίζει παρά τις κουφαντίες, κύριε Παράκη. Πάμε τώρα στην ουσία της υποθέσεως. Στις 11 η ώρα σήμερα, έτυχε σήμερα, θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το Κελπνό. Για την υπόθεση του Κελπνό. Θέλω να βάλετε κάποιον δημοσιογράφο σας, εκεί την κυρία Αντωνοπούλου ή τον κύριο Σιωμόπουλο. Ή εγώ. Να, ή εσείς αν έχετε χρόνο βέβαια, είναι πολλές ώρες, να το παρακολουθήσετε. Όταν τελειώσω τη σημερινή μου κατάθεση, όλα αυτά που ακούτε σήμερα περί Νοδάρ θα έχουν όλα τελειώσει. Γιατί σήμερα θα αναφερθείτε όλη τους στη σκευωρία. Μάλιστα, θα αναφερθείτε σήμερα στην ειδική επιτροπή, στην υπόθεση Νοβάρτης. Δεν μπορώ να αναφερθώ ειδικότερα στην Νοβάρτης, γιατί θα πάρουμε το φάκελο. Και εδώ είναι και το πρώτο μεγάλο ζήτημα. Χθες ο κ. Παπαγγελόπουλος έκανε μία δήλωση και είπε: μετά τη μερική άτυπη ενημέρωση που έλαβα, τον ακούσατε φαντάζομαι. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αν ο κ. Παπαγγελόπουλος έχει λάβει μερική άτυπη ενημέρωση, θα τον πάω φυλακή για κακούργημα. Δείτε, απαγορεύεται. Ανέβασε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Μίλησε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Αύριο θα καταθέσω μήνυση και στον κύριο Παγγελόπουλο και στον κύριο. Ο κύριο Ζακόπουλο δεν έκανε σχετική δήλωση και δεν ξέρω, θα το δω. Και σίγουρα στην κυρία Εισαγγελέα. Εάν η κυρία Εισαγγελέα έχει προχωρήσει σε μερική άτυπη ενημέρωση στον κύριο Παγγελόπουλο, όπω ο κύριο Παγγελόπουλο ισχυρίστηκε, τότε έχει και η κυρία Εισαγγελέα και ο κύριο υπουργό παραβιάσει το Σύνταγμα και θα πάνε φυλακή και οι δύο. Το Σύνταγμα είναι υπεράνω εισαγγελέων και υπουργών. Πάντως, και κύριε... οι εισαγγελείς είναι και αυτοί υποχρεωμένοι να υπακούν στο Σύνταγμα. Κύριε... Θέλω να πιστεύω ότι η κυρία Τουλουπάκη δεν έχει παραβιάσει το Σύνταγμα και δεν έχει προχωρήσει σε μερική άτυπη ενημέρωση όπως ισχυρίζει ο κ. Παπαγγελόπουλος. Πάντως, ο κ. Παπαγγελόπουλος μιλάει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους. Κύριε Παπαγγελόπουλος, μιλάμε ελληνικά οι δυο μας. Μην με λέτε Παπαγγελόπουλο. Πού το ξέρει ο κ. Παπαγγελόπουλος? Πού το ξέρει? Είπε και από την εμπειρία του ως εισαγγελέας και τα λοιπά. Πού το ξέρει? Ό,τι ακούσαμε, λέμε, κύριε Γεωργιάδη. Αυτά που δεν το καταλογίζει η φίλη σα. Ρωτάει τον κύριο Παγγελόπουλο. Κύριε Σιωμόπουλε, είστε Έλληνας πολίτης. Έχετε κι εσείς οκιστεί υπακοή στο Σύνταγμα όπως εγώ. Σας ρωτώ, πού το ξέρει ο κ. Παγγελόπουλος? Να ξέρετε, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης έχει μόνο διαβεβαστική αρμοδιότητα. Δεν μπορεί να ανοίξει το φάκελο. Αν ο κ. Κοντονής έχει σηκώσει την πρώτη σελίδα του φακέλου, θα πάει φυλακή. Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Κύριε Παδάκη, τη δημοκρατία τη θεωρείτε σοβαρό πράγμα ή ασήμαντο? Σοβαρότατο. Ωραία. Το να έχει παραβιάσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης τη δημοκρατία, το θεωρείτε σοβαρό ή ασήμαντο? Και αυτό, όπως επίσης σοβαρό, σοβαρό, πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Άρα ο κύριος εξίσου σοβαρό, ακούστε με. Θα τον μηνύσω. Ακούστε με. Και την κυρία Τουλουπάκη επίσης. Ακούστε με. Και θα έρθουν στο δικαστήριο να μας πούνε αν όντως σου έκανε άτυπη ενημέρωση. Και μια και έκανε και ο κ. Παπαγγελόπουλος, ένα σκεπτικό. Ότι ό,τι κάνει ο Υπουργός και δεν εμπεί τις αρμοδιότητες του δεν παραγράφεται. Χαίρομαι γι' αυτό. Άρα δεν είναι υπουργική αρμοδιότητα η ενημέρωση για φάκελο που αφορά πολιτικά πρόσωπα. Άρα ο κ. Παπαγγελόπουλος δεν μπορεί να καλύπτεται ούτε από την υπουργική ασυλία. Θα συμφωνήσετε σε κάτι. Με την άποψη του Παπαγγελόπουλου. Θα συμφωνήσετε σε κάτι άλλο όμως. Κύριε Γεωργιάδη, θα συμφωνήσετε και σε κάτι άλλο. Ναι. Ότι αυτή η υπόθεση, έτσι όπως ήρθε, έτσι όπως εσείς την καταγγέλλετε και με τις κινήσεις που θα κάνετε ή έτσι όπως την αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση, πρέπει να διερευνηθεί έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Θυμάστε στη δική σας εκπομπή όταν ήμουν υπουργός υγείας, εσείς το θυμάστε σίγουρα, που ο ΣΥΡΙΖΑ με κατηγορούσε ότι είχα μειώσει υπερβολικά τη δαπάνη. Ναι. Το θυμάστε? Στη δική σας εκπομπή καταγγέλλανε την κοινωνική γενοκτονία και ότι είχα κατεβάσει δαπάνη κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και εγώ σας είχα ασκήσει κριτική. Πολύ ωραία. Και εγώ είναι σας είχα δυνατόν λοιπόν εγώ ταυτόχρονα να καταγγέλλομαι από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε
ότι κατέβασα υπερβολικά τη δαπάνη και πράγματι επί υπουργίας μου, επί κυβερνήσεων Σαμαρά δηλαδή, επειδή έχουν εμπλέξει εδώ του Σαμαρά, αν είναι δυνατόν, είχαμε τη χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη στην ιστορία. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Άλλο η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, ναι, και άλλο η τιμή των φαρμάκων. Μα πώς θα γίνει, κύριε Παπαδάκη, τι λέτε, κύριε Παπαδάκη? Όχι, σας λέω. Η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης για να επιτευχθεί. Πρέπει να μειώσει τα φάρμακα. Σας είπα, εγώ δεν το ξέρω το θέμα. Σας το λέω εγώ. Ξεχάσατε το νόμο μου Νοέμβριο του 2013 που μειώσαμε οριζόντια την τιμή σε 7.500 φάρμακα. Πιστεύετε, κύριε Γεωργιάδη, ότι αυτό το πράγμα γίνεται ως κίνηση αντιπερισπασμού λόγω του συλλαλητηρίου? Μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της Κυριακής, ο πανικόβλητος κύριος Τσίπρας, ακούστε άλλη διαρροή, το ΑΠΕ μάλιστα, με εντολή του Πρωθυπουργού είπαν, πάει ο φάκελος στη Βουλή. Φαντάζομαι αυτό το είδατε. Μάλιστα. Έχει καμία αρμοδιότητα ο Πρωθυπουργός να στείλει το φάκελο στη Βουλή και δεν το ξέρα? Έχει, και κύριε Παδάκη, έχει αρμοδιότητα ο Πρωθυπουργός? Πώς εμπλέκεται ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός, αν έχει δώσει εντολή να πάει ο φάκελος στη Βουλή, έχει παρανομήσει. Αφού δεν είναι αρμοδιότητα δική του. Πάντως αυτή την ώρα μιλάει στη δημόσια τηλεόραση, με ενημερώνει η Άννη Γιώγα από το Κοντρόλ, ο κύριος Κοντονής, και λέει να ετοιμάσετε την υπεράσπισή σας. Καλά, εντάξει, τρόμαξε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο που έχει σημασία. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Δεν θα πω για τον εαυτό μου, θα πω πώς είναι εξεταστική. Μου κάνει απίστευτη εντύπωση όμως η εμπλοκή του Ανδρέα Λικουρέτζου. Και θα σου πω και γιατί. Δεν έχω λόγο να το υπεράσπιστώ, δεν χρειάζεται υπεράσπιση. Αλλά δεν το καταλαβαίνω. Ο κύριος Λικουρέτζος δεν είχε αρμοδιότητα στα φάρμακα ο άνθρωπος. Είναι υπόδειγμα τιμιότητος και δεν είχε αρμοδιότητα στα φάρμακα. Να δεν τα... το καλά όπως θα εμπλέκουν. Κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θέλει την...